Τέχνη είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι από τη μουσική, είναι η ποίηση, είναι η πεζογραφία, είναι. Ξέρεις, ένα σωρό πράγματα. Το τραγούδι, δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε με τον ίδιο αυθορμητισμό που ένας ακούει ένα μουσικό κομμάτι και το συγκινεί και μετά ψάχνει πάνω σε αυτό, με τον ίδιο αυθορμητισμό μπορεί να γνωρίσει και την κυρίως υπήν τέχνη, ας πούμε, για την οποία μιλάμε, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, όλα αυτά. Και φυσικά δεν χρειάζεται να θέλει να φιλοσοφήσει, ας πούμε, ή να στοχαστεί βαθιά πάνω σε ένα έργο τέχνης. Δηλαδή, ας το δει πρώτα, ας το γνωρίσει, ας έρθει σε αυτό το διάλογο που λέγαμε πριν με το έργο και από εκεί και πέρα το ένα θα φέρει το άλλο. Το πόσο θα εντρυφήσει κανείς, το πόσο θα τον απασχολήσει τελικά, είναι κάτι που θα συμβεί ή δεν θα συμβεί. Ανάλογα από την εμπλοκή του, την προσωπική του εμπλοκή. Αν αρχίσει κάποιος να βλέπει τέχνη, ας πούμε, και να τον απασχολεί τέχνη, μπορεί να βρει ηρεμία σε αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, να συμβεί ακριβώς το αντίθετο από το να φοβηθεί. Να αισθανθεί μια ηρεμία ή να αισθανθεί ότι κάποια πράγματα μπαίνουν στη θέση τους ή κουνιούνται από τη θέση τους, έτσι, ή ταράσσονται. Ταράσσεται ο κόσμος του, γιατί ένα έργο δεν πρέπει να είναι όμορφο ή πρέπει να μας χαϊδεύει τα μάτια, έτσι, σε καμία περίπτωση. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, γιατί όπως είπα πριν, για μένα είναι ο πιο ελεύθερος τόπος που έχουμε, ας πούμε. Όλοι μου λέγανε από μικρό ότι εσύ θα ασχοληθείς με αυτό. Εγώ αυθόρμητα, πηγαία, από μικρός ζωγράφιζα, σχεδίαζα, οτιδήποτε. Είχα μια περίοδο άρνησης εκεί τελειώνοντας το Λύκειο, αλλά τελικά, ξέρεις, μου ήρθε πολύ φυσικά. Δηλαδή προετοιμάστηκα για τη σχολή, έδωσα για τη σχολή, πήγα στη σχολή, είδα ότι ξέρεις ότι αισθάνθηκα ότι εδώ είμαι, ότι αυτό μπορώ να κάνω, ας πούμε, ή αυτό πρέπει να κάνω και από εκεί και πέρα μπορώ να πω ότι είμαι ταγμένος, δηλαδή ταγμένος με πολλά εισαγωγικά. Θέλω να πω ότι αυτό μου αρέσει, αυτό αγαπώ. Το κάνω δηλαδή, αυτό θα κάνω. Το αρχικό ερέθισμα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι κάτι που διάβασες, ένα όνειρο που είδες, ξέρω εγώ, κάτι που είδες στον δρόμο, κάτι που σκέφτηκες. Από εκεί και πέρα υπάρχει... Τι γίνεται, όσο εργάζεσαι, σιγά σιγά διαμορφώνεις ένα χαρακτήρα. Ένα χαρακτήρα όσον αφορά τον πλαστικό σου τρόπο, το πώς δηλαδή μετουσιώνεις τις ιδέες σου. Που τελικά είναι και το σημαντικό αυτό για τον καλλιτέχνη, τον ζωγράφο, ας πούμε. Ο γονιός αυτό που μπορεί να κάνει είναι να το κάνει διαθέσιμο. Από εκεί και πέρα είναι θέμα το που το παιδί θα, προς τα που θα κινηθεί. Τώρα μια γενική παιδεία καλλιτεχνικών, να το πούμε έτσι, νομίζω ότι είναι πολύ καλή. Θεωρώ ότι λείπει γενικά. Και γενικότερη παιδεία, δεν μιλάω μόνο για τη ζωγραφική, ας πούμε, μιλάω για οποιαδήποτε μορφή έκφρασης. Λείπει αυτό το πράγμα και γι' αυτό ας πούμε αισθάνομαι οι άνθρωποι είναι γενικά γύρω μας στήρι. Γι' αυτό έχουν και τη δυσκολία να έρθουν σε επαφή με την τέχνη, γιατί είναι λίγο ευνουχισμένοι. Κατάλαβες, δεν τους έχει δοθεί ευκαιρία να το χαρούν αυτό το πράγμα, ας πούμε. Η ενασχόληση με την τέχνη, το κύριο στοιχείο της είναι η αγωνία, όχι η απόλαυση. Η απόλαυση έχει να κάνει με αυτό που περιγράφαμε πριν, αυτό που λέγαμε μια καλλιτεχνική παιδεία γενικότερα. Κατάλαβες. Για μας και για μένα φυσικά είναι απόλαυση, εννοείται. Και πώς να σου πω, φοβερή τροφή για τη ψυχική για μένα. Να αισθάνομαι ότι κάτι κάνω, ας πούμε, ότι κάτι είμαι. Αλλά η διαδικασία είναι αγωνιώδης. Δεν είναι. Πώς να σου πω, είναι που μερικές φορές, ας πούμε, κλείνεις το εργαστήριο και δεν πατάς για ένα μήνα. Δεν μπορείς άλλο, ρε παιδί. Έχεις πήξει, πώς να σου το πω, γιατί ακριβώς είναι προσωπικό αυτό που κάνεις. Γι' αυτό σου είπα ότι ουσιαστικά τσακώνεσαι με τον εαυτό σου, δηλαδή είναι μια πάλι με τον εαυτό σου κυρίως.